Καλημέρα σας, κύριε Παπά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λένε εχθροί και φίλοι ότι ο Παύλος Πολάκης είναι η μοναδική φωνή λογική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ και με πολλά από αυτά τα οποία λέει ο Παύλος Πολάκης. Δεν συμφωνώ και με αυτά τα οποία είπε έξω από την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που αναφερόταν σε γυναίκες, κουτσομπόλες, σουφλίστρες, σουχλίστρες, χρησιμοποίησε μια κριτική έκφραση, αποδίδοντας αρνητικά χαρακτηριστικά φίλους στις γυναίκες. Εγώ με αυτά και με αυτή τη ρητορική. Ναι, τώρα τα είπε όσο, αυτά, αλλά τι και, να κάνω. Όσο και αν είναι συγκεκαλυμμένη, εγώ με αυτή τη ρητορική του κ. Πολάκη δεν μπορώ να συμφωνήσω. Παρόλο που εντάξει, προφανώς προσπαθεί να έχει μια. Συνενετική στάση. Ναι, λέει, ναι, είπε για τη γυναίκα. Πραγματικά αυτό δεν το βάλουμε. Αυτό, το είχα ξε... Ναι, κάπου και εγώ το άκουσα. Απέδωσε στον Κασελάκη, τέλος πάντων και στον στρατόπεδο Κασελάκη, ναι. Ότι συμπεριφέρονται σαν τις κουτσομπόλες γυναίκες, οι οποίες σουβλίζουν, σου λέει μια κριτική έκφραση χρησιμοποίησε τέλος πάντων. Εντάξει, ένα σχόλιο το οποίο έχει. Γιατί οι άντρες δεν είναι κουτσομπόλιδες. Αυτό έχει μια σεξιστική διάθεση. Πολύ σεξιστική, που είναι άθλια και η φράση τώρα. Οπότε εγώ με τον κύριο Πολάκη σε όλα αυτά ουδέποτε μπορούσα και πιστεύω ουδέποτε θα μπορέσω να. Κύριε Παπά μου, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας πείτε εδώ το Σάββατο. Πάμε σε μια κεντρική επιτροπή στην οποία θα γίνει ο μέγας χαμός. Στο τραπέζι είναι δύο σενάρια, ή η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα του κυρίου Κασελάκη να κατεβεί υποψήφιος για να διεκδικήσει την ηγεσία. Εσείς πώς θα αντιδράσετε? Εσείς έχετε ταχθεί υπέρ του κυρίου Κασελάκη ανοιχτά, καθαρά, με αξιοπρέπεια και με ήπιο λόγο. Ποια θα είναι η δική σας αντίδραση? Αν συμβεί ένα από αυτά τα πολύ πιθανά σενάρια. Κυρία Κοραή, εγώ τάσομαι και μία μερίδα στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της εντολής της οποίας έχει λάβει ο Στέφανος Κασελάκης από την πλειοψηφία του κόσμου να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ ότι παραμένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προχωράει στη δημιουργία ενός παρακαταστατικού, μίας έκνομης κατάστασης, ερμηνεύει όπως θέλει το καταστατικό, το καταστρατηγεί. Και στα πλαίσια αυτής της καταστρατήγησης του καταστατικού, μετά από την αποσύνδεση εκλογής Κεντρικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο, μετά από την ερμηνεία του τι συνέδριο είναι αυτό το έκτακτο συνέδριο το οποίο θα γίνει, προχωράει τώρα σε μια ακόμα μια σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ έχει ξεκινήσει ο διάλογος ο προσυνεδριακός, ναι. Χωρίς να διευκρινίζει τι θέλει να κάνει. Αν η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο αποφασίσει να απορρίψει την υποψηφιότητα Κασελάκη, να την μπλοκάρει, να μην μπορεί ο κ. Κασελάκης να είναι υποψήφιος πρόεδρος, τι θα κάνετε? Δεν θεωρώ ότι η Κεντρική Επιτροπή εκ του καταστατικού έχει αυτή τη δυνατότητα, καθώς το συνέδριο είναι αυτό το οποίο εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Αλλά αν για κάποιο λόγο κάνει και αυτήν, δηλαδή ολοκληρώσει αυτήν την έκνομη πορεία την οποία έχει, νομίζω ότι πλέον η τύχη του κόμματος είναι στα χέρια των ψηφοφόρων και του κόσμου του. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο κόσμος να πάρει στα χέρια του την τύχη αυτού του κόμματος. Πώς γιατί δηλαδή? Αντιδρώντας, απαιτώντας να γίνει συνέδριο. Δεν μπορώ να γίνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλον τρόπο να διεκδικήσει η βάση του κόμματος επιτέλους να ακουστεί η φωνή της. Δεν μπορεί ένα μικρό απονομιμοποιημένο όργανο, το οποίο ψηφίζει μάλιστα μη έχοντας και απαρτία, 90 άτομα ήταν στην τελευταία συνεδρίαση που ψηφίζαν τα διάφορα έκνομα, να οδηγεί το κόμμα σε αυτή τη διάλυση, σε αυτή την εξαήλωση. Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι άνθρωποι ακόμα ενδιαφέρονται για αυτό το κόμμα και πονάνε αυτό το κόμμα, πρέπει να απαιτήσουν από την Κεντρική Επιτροπή να τηρήσει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε συνέδριο. Αν για κάποιο λόγο ο Στέφανος Κασελάκης αποκλειστεί. Μάλιστα. Άρα αποκλειστεί η φωνή των συνέδρων. Γιατί αυτό φοβούνται. Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Άρα να το πούμε ξανά. Ο κύριος Παπάς προτείνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ναι, να πάρει το κόμμα, το κόμμα στα χέρια του. Το κόμμα στα χέρια του. Τώρα, μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Κινδυνεύετε και εσείς με διαγραφή πλην του κυρίου Κασελάκη, διότι ακούμε το γραφείο τύπου να σας αδειάζει. Τον κύριο Ζαχαριάδη χθες να λέει ότι είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε. Τον κύριο Σπύρης να σας θεωρεί πολίτη τέταρτης κατηγορίας. Πιστεύετε ότι μπορούν να σας διαγράψουν? Πραγματικά αυτά ακούγονται ως έπαινη στα αυτιά μου όταν τα λέει ο κύριος Σπύρτζης, ο οποίος έχει την πορεία που έχει την πολιτική, και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος χωρίζει τους ανθρώπους σε κατηγορίες και εμένα με εντάσσει στην τέταρτη κατηγορία,
δείχνει ακριβώς την ποιότητά του και δείχνει το πόσο δημοκράτης και το πόσο αριστερός είναι καθόλου δηλαδή. Σε σχέση με τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος και αυτός και άκουσα και την εκπομπή σας, κύριε Δάκη, το βράδυ, αναφέρθηκε σε μένα και είπε ότι εξευτελίζουν οι απόψεις μου το ΣΥΡΙΖΑ ή και του Κασελάκη και τα λοιπά. Εξευτελιστική ήταν η πορεία του ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μας στην Αθήνα, που ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια δεύτερη δύναμη στην πόλη, κατάφερε και ήρθε τρίτος και καταϊδρωμένος, θέλοντας κιόλας να είναι επικεφαλής αυτήν την παράταξη, αντικαθιστώντας την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο, τον Παπά, τον μπασκετμπολίστα. Αυτό δείχνει και αυτό μια ποιότητα. Εγώ εκεί αισθάνθηκα ότι εξευτελίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά. Και όχι από δηλώσεις οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να αποτελούν και προσωπικές απόψεις. Ναι, αλλά ο κύριος Ζαχαριάδης δεν αντικαταστήσε τον κύριο Παπά, ο κύριος Τσίπρας τον επέλεξε να κατεβεί. Όχι, όχι. Ο Τσίπρας είχε επιλέξει τον Παπά. Ναι, αλλά μετά έκανε πίσω. Και μετά η ομάδα Αχτσιόγλου κλπ. Επέλεξε τον κύριο Ζαχαριάδη. Ναι, αλλά πρόεδρος ήταν ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είχε φύγει. Όχι, πλέον, ο Τσίπρας. Α, είχε φύγει στη δημοτική. Α, είχε παραιτηθεί. Ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ναι, γιατί πέρυσι, ένα χρόνο έχουμε. Ναι, και έφυγε τον Ιούνιο. Ναι, συγγνώμη. Υπήρχε η αντιβασιλεία της κυρίας Αχτσιόγλου εκείνη την εποχή στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θεωρούσε δεδομένη και την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θυμίσω και την συνέντευξη που έχει δώσει ο Στέφανος Κατσελάκης, ο οποίος ενδεχομένως υπήρχε ένα ενδιαφέρον για το Δήμο Αθηναίων και όλοι του λέγανε, για να καταθέσει προτάσεις δηλαδή, ναι. Όλοι του λέγανε να μιλήσει με την κυρία Αχτσιόγλου, η οποία τότε ήταν επικεφαλής. Άρα λέτε ότι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιβασιλεία Αχτσιόγλου επέλεξε τον κύριο Ζαχαριάδη για υποψήφιο δήμαρχο. Και αυτό στη συνέχεια εξευτέλισε το ΣΥΡΙΖΑ με τα ποσοστά του. Θεωρώ ήταν μια πορεία η οποία ήταν αναντίστοιχη της θέσης που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή στον Δήμο της Αθήνας. Δεν μου είπατε. Κύριε Παπά, ο κύριος Κασελάκης. Δεν ποτέ γι' αυτό. Κανείς γι' αυτό, κύριε Δάκη. Όπως δεν απολογήθηκε και ο Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος ήταν ο συνολικά υπεύθυνος για την πορεία, για την αυτοδιοίκηση και τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα. Και είχαμε αυτή τη φρικτή, την κάκιστη πορεία. Απέδειξε και ο ίδιος την διαχειριστική, την απόλυτη διαχειριστική του ανεπάρκεια, αφού είναι να λέμε τα πράγματα με ανοιχτά χαρτιά. Κύριε Παπά, ο κύριος Κασελάκης, αν πραγματικά αναγκαστεί να μην κατεβεί, να του βάλουν όλα αυτά τα οποία συζητιούνται και να του βάλουν αυτό το μπλόκο στο να κατεβεί. Εσείς προτείνετε συγκεντρώσεις. Ο ίδιος, ξέρετε τι σκέφτεται να κάνει. Θα συνεχίσει τον αγώνα του για την αναδιεκδικήση στο ΣΥΡΙΖΑ με όποιο τρόπο, ίσως και νομικό και με τη νομική οδό. Θα κάνει ένα δικό του κόμμα πλέον. Κύριε Κοραή, πραγματικά και εν τιμή σας λέω ότι δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο είπα, ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του, είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Δεν ξέρω αν ταυτίζεται με την άποψη του Στέφανου Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η αδικία του να μην ακούγεται αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, η αδικία του μια μικρή γραφειοκρατική ομάδα στελεχών να προβαίνουν σε αυτή τη δολοφονία χαρακτήρων, το οποίο κάνουν τις τελευταίες μέρες, να διαρρέουν επιλεκτικά προσωπικά δεδομένα του Κασελάκη. Όλο αυτό νομίζω ότι θα συναντήσει την οργή του κόσμου και πρέπει να ρωτηθεί νομίζω και ο ίδιος για το ποιες είναι οι προθέσεις. Μάλιστα. Εάν κάνει δικό του κόμμα, εσείς θα τον ακολουθήσετε? Εγώ, κυρία Κοραή, θα ακολουθήσω αυτό το οποίο θα μου πούνε οι εντολείς μου, που είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λέω ότι η βάση πρέπει να μιλήσει, γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί σε αυτήν την έκνομη κατάσταση η οποία εκτυλίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζω να μην κορυφωθεί, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί συγκαλείται. Μάλλον καταλαβαίνω, αλλά θέλω να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε θεωρώ ότι θα... Για τον Στέφανο. Τη λύση θα τη δώσει ο κυρίαρχος λαός, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Να περιμένουμε κάποια συγκέντρωση έξω από την Κεντρική Επιτροπή? Δεν ξέρω. Ο κόσμος μπορεί να λειτουργήσει αυθόρμητα. Δεν είναι κάτι το οποίο ούτε ξέρω ούτε έχω γνώση αν οργανώνεται κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά μιλώντας με τον κόσμο, πιστεύω ότι είναι ένας κόσμος εξοργισμένος, απογοητευμένος και διεθνένος. Αν θέλουν να τον οδηγήσουν μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ και μακριά από τις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζουν να το πετυχαίνουν. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.